Καλησπέρα την υπομονή σα, κύριε Δήμαρχε, πατέρα Θανάση, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Σύμβουλοι, κύριε Διοικητά τη Περιοριστική, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Υπουργείων Επαρχία Νέστου, του Σκοπού είναι εδώ, κύριε Χάρ, πέφτουν και τα ύστερα, κύριε Πρόεδρε του Συνάντου Νέστου, κύριε Πρόεδρε του Χωριού, σα καλωσορίζουμε, φίλε και φίλοι, μέλη του Συλλόγου, σα καλωσορίζουμε και σα ευχόμαστε καλή χρονιά. Χρόνια πολλά με υγεία, χαρά και αγάπη. Καλή χρονιά. Και να κατευοδοθούν όλες οι ενέργειες φέτος του Συλλόγου σας. Έτσι, ο Θεός να μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να βγάλουμε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Είναι σίγουρο ότι περνάμε χρονιές δύσκολες και βεβαίως αυτές οι χρονιές δεν ήταν ξαφνικά. Υπήρχαν οι ενδείξεις, υπάρχουν άνθρωποι που τα λέγαν από τη δεκαετία του 70 ότι διερχόμαστε μια πολιτισμική κρίση, μια κρίση αξιών, μια κρίση αρχών, η οποία λογικό ήταν να ακολουθήσει και να καταλήξει σε μια οικονομική κρίση κατάρρευση. Οι κοινωνίες, ξέρετε, που χάνουν την συνοχή τους, ως επακόλουθο παλαιότερα είχαν άμεσα τους πολέμους, ήταν ευάλωτες. Σήμερα οι πόλεμοι δεν γίνονται όπως γινόταν παλαιότερα, είναι οικονομικοί. Εμείς λοιπόν έχουμε φροντίσει μόνοι μας με τον δρόμο που ακολουθήσαν παλαιότεροι, να δρομολογήσουμε αυτή την εξέλιξη. Και μέσα από αυτό το τέλμα της οικονομικής κατάρρευσης νομίζω όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια οικονομική ανάκαμψη. Όχι αυτή που μας προαγγέλουν με τις διάφορες οικονομικές θεωρίες περί ΕΣΠΑ κτλ. Μια οικονομική ανάκαμψη που θα στηρίζεται βασικά σε αρχές ηθικές και αξίες, δηλαδή στον πολιτισμό. Στον πανάρχιο αυτό μηχανισμό που στον Έλληνα λειτουργεί κατά ένα παράδοξο τρόπο. Αυτό το μηχανισμό λοιπόν σήμερα εμείς εδώ πρεσβεύουμε, εσείς με την παρουσία σας, όλοι εμείς, ο Σύλλογος βασικά, με τη δυνατότητα που δίνει να εκφραστούν όλοι και να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αρχή, μια ηθική. Αυτή που μεταλαμπαδεύει όλα αυτά τα αρχαία, τα παλιά, όλα αυτά που ως αξίες στηρίξαν το ελληνικό κράτος και έθνος, έθνος πρώτα και μετά κράτος, αυτή λοιπόν την αρχή σήμερα νομίζω ότι πρεσβεύουμε. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια και η Δημοτική Αρχή οφείλει ως αυτοδιοίκηση, γιατί θα πρέπει να πω στον αγαπητό φίλο ότι η πολιτική δεν έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοικητική είναι και παραμένουν αυτοδιοικητικοί. Τώρα όσοι περνούν μετά στην πολιτική είναι ένα άλλο θέμα και το ξεχωρίζουμε, διότι ακριβώς αυτοδιοίκηση είμαστε εμείς.